είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Πάμε να κάνουμε αρχή σε αυτή την ώρα να μιλήσουμε λίγο για τις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε χθες την πρώτη επίσκεψη του νέου Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας στο νησί μας. Είχε και κοινές δηλώσεις μαζί με τον κύριο Κόμπο. Επανέλαβαν τα καθιερωμένα ότι η Ελλάδα στηρίζει μια λύση η οποία θα πρέπει να είναι λειτουργική, να είναι επανενωμένη η Κυπριακή Δημοκρατία για να έχει το μέλλον που της αξίζει. Την ίδια ώρα η Τουρκία, διαμέσου του Χακάν Φιντάν, του νέου Υπουργού Εξωτερικών, πρώην διοικητή της ΜΙΤ, ανακοίνωνε ότι ομαλοποιούνται οι σχέσεις μαζί με την Αίγυπτο. Αρχίζουν και ανταλλάσσουν και πρεσβείες, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει η ανταλλαγή πρέσβεων. Έγινε η ανταλλαγή. Και είπε μάλιστα ότι οι σχέσεις Αιγύπτου-Τουρκίας είναι ιστορικές, στρατηγικές, γεωγραφικές, θρησκευτικές. Γι' αυτό και οι δύο χώρες, είπε ο Χακάν Φιντάν, είναι αχώριστες. Μάλιστα. Πάμε να καλωσορίσουμε και να κάνουμε την κουβέντα με τον Σάβα Καλεντερίδη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μιχαλάρη, κύριε Πολωνή. Καλημέρα. Καλή σας μέρα κύριε Καλεντερίδη. Περιμέναμε και τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει Κύπρο. Τα βλέμματα φυσικά είναι στραμμένα και στο Βίλνιος, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρουμε αν θα δει πρώτα τον Ερντογάν και μετά τον Χριστοδουλίδη. Πιστεύω ότι για λόγους καθαρά τυπικούς θα δει πρώτα τον κύριο Χριστοδουλίδη. Βρέθηκε πάντως στο επίκεντρο το θέμα του ΝΑΤΟ. Είδα ότι κάνατε και αναρτήσεις σχετικές. Μας εξαφάνισαν. Η Κύπρος δεν υπάρχει στους νέους χάρτες του ΝΑΤΟ. Είμαστε κάπως συντεταγμένες, μας έβαλαν. Για να μην ενοχλήσουμε τους Τούρκους. Ναι, η Τουρκία παίζει, κάνει το μεγάλο της παζάρι τώρα. Να χρησιμοποιήσουμε και μια τουρκική λέξη. Έχει το θέμα των στενών. Ενώ η ίδια ήταν η χώρα που προκάλεσε την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λοζάνης. Ξέρετε, η Συνθήκη της Λοζάνης στα στενά παραχωρήθηκαν στην Τουρκία υπό όρους. Δεν ασκούσε πλήρη κυριαρχία η Τουρκία. Ήταν αποστρατικοποιημένα, ήταν διεθνή στενά. Και στη συνθήκη αυτή και η Τουρκία επιστράτευσε όλη τη διπλωματική της ισχύ, εκμεταλλεύτηκε τους πάντες και τα πάντα και συνεκάλεσε μία σύνοδο των χωρών που υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λοζάνης στο Μοντρέ και για να αναθεωρήσει το καθεστώς των στενών. Και έτσι πέτυχε τη Συνθήκη του Μοντρέ με την οποία επαναστρατιωτικοποιήθηκαν τα στενά και απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της Τουρκία. Τότε η ελληνική διπλωματία καθίδιδε τον ύπνο του δικαίου, έπρεπε και εμείς τότε να βάλουμε το θέμα της εξομοίωσης τουλάχιστον των νησιών του Αιγαίου με τα στενά, δηλαδή να αρθεί το καθεστώς της μερικής στρατικοποίησης. Δεν το κάναμε, όμως εκείνη τη συνθήκη αναφέρονται τα στενά των Δαρδανηλίων και του Βοσπόρου ως στενά. Τώρα το νομίζω με διπλή ονομασία. Τώρα η Τουρκία, όχι, η Τουρκία θέλει να λέγονται τουρκικά στενά μέσα στο στους επιχειρησιακούς χάρτες του ΝΑΤΟ. Για τους ακροατές σας, τώρα υπάρχουν 4.000 σελίδες νέα επιχειρησιακά σχέδια δεδομένων των αλλαγών που υφίστανται στο γεωπολιτικό πλαίσιο που πλαισιώνει το ΝΑΤΟ, δηλαδή όχι μόνο ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπάρχει και το ζήτημα της ενεργού και ενισχυμένης παρουσίας της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ναυτική βάση Ταρτούς, η αεροπορική βάση Χμεϊμίν στη Λατάκια. Η Τουρκία λοιπόν έρχεται, απαιτεί δύο πράγματα. Πρώτον, να αναφέρονται ως τουρκικά τα στενά και δεύτερον, να μην αναφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν χάρτες που αφορούν τη δραστηριοποίηση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί όπως είναι φυσικό, όπως αναγράφεται Αίγυπτος, Συρία, Τουρκία, αναγράφεται και η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Τουρκία απέτησε να μην αναφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία και άκουσον. Οι 30 χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης φυσικά, υπέκυψαν σε αυτόν τον άθλιο εκβιασμό της Τουρκίας και δέχθηκαν να αναφέρεται με συντεταγμένες η Κύπρος, αλλά με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσαν και τις ονομασίες και τις άλλες περιοχές. Όλα θα είναι με συντεταγμένες.
Και αυτό θεωρήθηκε από την ελληνική πλευρά ότι μπορεί να το καταπιεί, και εξ όσων γνωρίζω οι αντιρρήσεις παραμένουν της Ελλάδας μόνο στο θέμα των στενών και όχι στο θέμα της εξαφάνισης της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας από το χάρτη. Τώρα, όσον αφορά τα στενά, οι ενστάσεις της ελληνικής πλευράς οφείλονται στο εξής, ή μάλλον ερίζονται στο εξής, ότι θα μπορεί αύριο η Τουρκία στον επόμενο χάρτη επιχειρησιακό να αναφέρει το Αιγαίο Πέλαγος και ως Έγκεντενιζή ή Ανταλάρντενιζή, δηλαδή θάλασσα των νησιών, για να μην αναφέρεται μόνο την ελληνική ονομασία, ακόμα και τα νησιά, τη Χίο να τη λέμε Χίο σε παρένθεση Σακρίς, που είναι το τουρκικό της όνομα. Και γι' αυτό το λόγο, για να μην αρχίσει το ξύλωμα, δεδομένου ότι έχουμε ήδη το Turk Aegean, το οποίο κάνει θράψη διεθνώς και προκαλεί ασφαλώς μια βλάβη στα εθνικά μας συμφέροντα, προωθεί τις τουρκικές θέσεις. Για να μην συνεχιστεί αυτό, διαβάζω, πληροφορούμε ότι θα υπάρχουν αντιρρήσεις μόνο για το θέμα των στενών. Ναι. Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η θέση της Τουρκίας είναι σταθερά μαξιμαλιστική. Πάει να πάρει τα πάντα, άρα κάτι στο ενδιάμεσο θα πετύχει στο τέλος της ημέρας. Ενώ από την άλλη μεριά, το διεθνές στίγμα της Ελλάδας είναι σαν να παίζει άμυνα συνέχεια. Μερικές φορές δεν παίζει ούτε άμυνα. Ναι. Το τέρμα είναι χωρίς θερματοφύλακα. Όπως για παράδειγμα στην Κύπρο. Ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή για ποιο λόγο δέχεσαι να απαλληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία από το χάρτη. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή επειδή δεν αναγνωρίζει η Τουρκία, δεν σέβεται τις 30 χώρες που αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία? Να ρωτήσω κάτι. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να κάνει κάποιο διάβημα γι' αυτό? Η Τουρκία δεν σέβεται. Οι 30 χώρες δεν σέβονται τον εαυτό τους. Παρακολουθεί, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, το ζήτημα του ΝΑΤΟ. Λέω για τον Κύπρο, Υπουργό Εξωτερικών. Ναι, αλλά θα έπρεπε να κάνει ένα διάβημα. Πώς θα κάνει εκτός ΝΑΤΟ? Όχι, διάβημα, ότι ναι, ναι, έχει σημασία αν είσαι εντός ή εκτός. Θα κάνει και στις 30 χώρες διάβημα. Δεν κατάλαβα. Είδα χθες και τον Βρετανό πρέσβη, ο οποίος μου φαίνεται ότι είναι και πακιστανικής καταγωγής στη Λευκοσία, ο οποίος πήγε στα κατεχόμενα και νομιμοποίησε την πρώτη κατοχή. Η δεύτερη λέει έγινε για αρπαγή εδάφους, αλλά η πρώτη έγινε, ήταν νόμιμη. Mm-hmm. Στη συνθήκη εγγυήσεων αναφέρεται πουθενά στρατιωτική επέμβαση? Και εν πάση περιπτώσει, εάν υπήρχε ένα αίρισμα, έστω προσφορώντας τη λογική του κύριου πρέσβη, δεν έπρεπε να προσθέσει ότι όμως αυτό εξαλείφθηκε με την επάνωδο του Μακαρίου και την πλέον την αποκατάσταση τέλος πάντων. Και την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Δεν έπρεπε να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα? Τι ρόλο έπαιζε αυτό στα κατεχόμενα με Άγγλους, με Βρετανούς πολίτες, οι οποίοι πιθανόν κατοικούν σε σπίτια Ελληνοκυπρίων που είναι παράνομο? Και απορώ γιατί ο εισαγγελέας στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί δίωξη σε οποιονδήποτε ξένο πολίτη αγοράζει ή διαχειρίζεται ελληνοκυπριακή περιουσία στα κατεχόμενα. Και γιατί δεν έγινε διάβημα σε αυτόν τον κύριο? Γιατί δεν κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών για να του πούνε ότι η επόμενη τέτοια δήλωση πάρ' το διαβατήριό σου και τράβα από εδώ? Θέλω να πω ότι αυτή η πολιτική, η κομιλφό πολιτική που ακολουθεί και η Λευκοσία και η Αθήνα, οδηγεί μόνο σε εθνικά ολισθήματα και υποχωρήσεις και σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για μια ευνοϊκή κατάληξη του κυπριακού ζητήματος. Και στο μεταξύ, τα ευχολόγια του κυρίου Γεραπετρίτη τώρα με την ευκαιρία και τα λοιπά, αυτά ειλικρινά τα βλέπουν ξένοι διπλωμάτες και το μόνο που τους προκαλούν είναι μηδίαμα. Και εντωμεταξύ, κύριε Καλλιτερίδη, η Τουρκία αρχίζει και επαναπροσεγγίζει παλιούς γνώριμους. Για παράδειγμα, όπως η Αίγυπτος, που τα τελευταία χρόνια δεν είχε καθόλου καλή σχέση, έγινε η ανταλλαγή των πρέσβεων. Τι σημαίνει αυτό? Αλλάζει κάτι επί της ουσίας ή θα θέλουν χρόνια να επανέλθουν οι σχέσεις, τουλάχιστον αυτό που ήταν το 2013? Και μας ενδιαφέρει αυτό, διότι η Κύπρος έχει προσδοκίες από την Αίγυπτο. Και στα ζητήματα της φυσικού αερίου και στο άνοιγμα προς τον αραβικό κόσμο κτλ. Και την Ελλάδα ενδιαφέρει που έκανε και την. Και η Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, ο Ερντογάν για ένα διάστημα μετά το 2009-2008-2009 κατά πάσα πιθανότητα σε συνεννόηση και με τον υπερατλαντικό μας σύμμαχο
ανέλαβε τον ηγετικό ρόλο στην μουσουλμανική αδερφότητα, η οποία έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αραβική Άνοιξη. Τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Στη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Και μεταξύ αυτών είχαμε την αλλαγή καθεστώτος στην, στην Τινησία, στην Λιβύη, τα γνωρίζουμε αυτά, έχει μετατραπεί στην οικία της Τουρκίας, αλλά είχαμε και στην Αίγυπτο. Ήρθε ο Μόρση, ηγετικός στέλεχος της μουσουλμανικής αδερφότητας. Ο Ερντογάν έπαιξε ρόλο σε αυτό, θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο Τινησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και ανατροπή του Άσα, ότι θα είχε σε αυτές όλες τις χώρες ηγεσία από τη μουσουλμανική αδερφότητα και θα είχαν μετατρέψει την Ανατολική Μεσόγειο σε μια μουσουλμανική λίμνη με ηγέτη δύναμη την Τουρκία. Και αυτό όντως, αν είχε γίνει, αν είχαν επικρατήσει κυβερνήσεις σε αυτές τις χώρες, ναι, όντως θα είχε πραγματοποιηθεί το όραμα του Ερντογάν εισαγωγικά για μουσουλμανική λίμνη. Οι μοναδικές κουκίδες πάνω στο χάρτη, χωρίς συντεταγμένες, θα ήταν το Ισραήλ και η Κύπρος σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό λοιπόν άλλαξε. Πριν από 10 χρόνια ακριβώς είχαμε την ανατροπή του Μόρση και την ανάληψη της εξουσίας από τον Σίση στην Αίγυπτο. Αυτό οδήγησε τα πράγματα στα άκρα. Ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εστράφει εναντίον του Σίση ευθέως, κατηγορώντας τον ότι είναι πραξικοπηματίας. Μάλιστα αρνήθηκε να καθίσει στο επίσημο δείπνο επειδή θα ήταν στο ίδιο τραπέζι και ο Σίση. Τον καθίβριζε με ό,τι ξέρετε, ο Ερντογάν έχει πλούσιο λεξιλόγιο στις ύβρις, με όποια λέξη ερχόταν στο στόμα του. Και το 2021 το καλοκαίρι, όταν η Τουρκία όντως ήταν πλήρως απομονωμένη, προσέξτε, όχι γενικώς, σε αυτόν τον χώρο, στον αραβικό κόσμο, που επιδίωκε την αλλαγή των παλαιών καθεστώτων και την αντικατάστασή τους με καθεστώτα της μουσουλμανικής αδερφότητας, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα τα παλιά καθεστώτα στα Εμιράτα, στην Σαουδική Αραβία, στην Συρία φυσικά, στην Ιορδανία, στην Αίγυπτο, ήταν εναντίον του Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν τότε έκανε στροφή 180 μοιρών, άρχισε τις προσεγγίσεις και η τελευταία προσέγγιση γίνεται με την Αίγυπτο, γιατί εκεί υπάρχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η Αίγυπτος θέτει πολύ συγκεκριμένους όρους, δηλαδή να κλείσουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της μουσουλμανικής αδερφότητας που επέμβουν από την Τουρκία, να εκδοθούν ηγετικά στελέχη της μουσουλμανικής αδερφότητας στην Αίγυπτο και μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις που έβαζε η Αίγυπτος. Κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις ο Ερντογάν τις υιοθέτησε, τις υλοποίησε και είχαμε τώρα μάλιστα την ανταλλαγή πρέσβεων. Θα είναι δύσκολος αυτός ο δρόμος. Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύω ότι η ελληνική διπλωματία και στη Λευκοσία και στην Αθήνα θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, όπως και στον τομέα της εξομάλυνσης των σχέσεων Τουρκία-Ισραήλ, επίκειται επίσκεψη με τον Νετανιάχου του Ερντογάν, να παρακολουθεί, γιατί ξέρετε, οι τριμερείς είναι καλές, οι συμμαχίες είναι καλές, αλλά εάν δεν επικαιροποιούνται κάθε στιγμή, αν δεν έχει τα μάτια σου εκεί, είναι ένα συνεχές δούνε και λαβίν. Αν δεν είσαι εκεί, κάποια στιγμή μπορεί να καταντήσουν άδειο πουκάμισο. Οπότε, ναι, είναι μια σημαντική εξέλιξη που θα πρέπει να την παρακολουθούμε. Μάλιστα. Κύριε Καλεντεριδιά, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.